Τώρα μαζί μας είναι ο κύριος Μαυροφοράκης Ιωάννης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Χερσονήσου με τον συνδυασμό δύναμη δημιουργίας του Μανώλη Διαμαντάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λιδάκη. Είστε υποψήφιος σε ένα από τους προνομιούχους δήμους της Κρήτης. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει ένα τεράστιο παραλιακό μέτωπο που ξεκινά από την παραλία του Καρτερού, δίπλα στο αεροδρόμιο, και φτάνει στις αρχαιότητες των Μαλίων. Έχει μεγάλες καλλιεργήσιμες περιοχές και ένα ημιωρινό όγκο με πολύ ενδιαφέρον. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Χερσονήσου λοιπόν είναι ένας οικονομικά ισχυρός Δήμος. Έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια ανάλογα έργα ανάπτυξης για την βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. Δυστυχώς δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα που θα έπρεπε να έχουν γίνει. Διότι, όπως γνωρίζετε, στο παραλιακό μέτωπο εμπλέκονται πολλές υπηρεσίες. Να αναφέρω λίγες και σύντομα: κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, λιμεναρχείο, Δήμος, αστυνομία, και όλες αυτές οι υπηρεσίες για να τις συγχρονίσει, να μπορεί να κάνει μια παρέμβαση στο παραλιακό μέτωπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και υποδομές όπως είναι το λιμάνι των Μαλίων, όπως είναι το λιμάνι Τσιγκούβες, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί από τότε που είχαν φτιαχτεί και δυστυχώς ούτε καν δεν συντηρούνται. Η πρόσβαση των κατοίκων μέσα στην παραλία δεν έχουν ανοιχτή δρόμη λόγω του ότι το χωροταξικό έχει παραμείνει μόνο στα χαρτιά εδώ και 25 με 30 χρόνια. Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος μας έχει το ΣΧΟΑΠ, το οποίο είναι εγκεκριμένο, αλλά δυστυχώς δεν υλοποιείται τίποτα. Το σχέδιο που υπάρχει σήμερα, από ό,τι πληροφοριακά μαθαίνω, είναι μόνο για πέταμα. Δεν είναι τίποτα το οποίο υλοποιήσιμο που θα μπορέσει να αξιοποιήσουμε την περιοχή αυτή, να ανοίξουμε δρόμους, να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στο μέτωπο. Πέρα από μια συντήρηση που γίνεται και πάντα την αρχή της σεζόν όταν έρχονται οι τουρίστες, δεν έχει γίνει καμία άλλη παρέμβαση στο παραλιακό μέτωπο. Επειδή σε όλους τους δήμους της Κρήτης οι κάτοικοι περιγράφουν την καθαριότητα ως το πρώτο πρόβλημα, πώς είναι η κατάσταση στον Δήμο σας? Η κατάσταση έχει βελτιωθεί, δεν μπορώ να τα σομπεδώνω όλα, έχει βελτιωθεί λίγο, απλά θέλει ακόμα πάρα πολλές παρεμβάσεις. Πρώτον, χρειάζονται κάτι, διότι πιο πολλοί είναι σπασμένοι, ειδικά του μεγάλου και μικρού που χρειάζεται και βλέπετε στις δρόμους σπασμένους κάδους. Η καθαριότητα δυστυχώς δεν ξέρω γιατί γίνεται μόνο όταν ξεκινάει η σεζόν. Ενώ όλο το χειμώνα βλέπετε στους δρόμους γεμάτος χόρτα και γίνεται χαμός από σκουπίδια παντού. Και όταν ξεκινάει η σεζόν, τότε αρχίζουν και καθαρίζουν την περιοχή. Δηλαδή, σαν να είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας και περιμένουμε τους τουρίστες για να δούμε καθαριότητα στο Δήμο μας. Θεωρώ ότι και εκεί πρέπει να γίνουν δυναμικές παρεμβάσεις στο θέμα της καθαριότητας. Έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα ο Δήμος Χερσονήσου? Δυστυχώς υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, διότι τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχει γίνει καμία διάνοιξη ούτε καμία βελτίωση όσον αφορά το παλιό δίκτυο. Θα πω μόνο ότι στο μόνο σημείο το οποίο έχει λυθεί λίγο το πρόβλημα είναι το Μαλίον, λόγω του ότι έχει ανοιχτεί ο δρόμος ο καινούριος από πάνω και το ΒΟΑΚ που έχει φτιαχτεί, το οποίο αυτό έχει βοηθήσει και έχει αποσυμφορήσει την περιοχή των Μαλίων. Για πολλά χρόνια είχαμε ξένα δημοσιεύματα και εκπομπές τηλεόρασης που είχαν αρνητικά σχόλια για την συμπεριφορά μιας μεγάλης μερίδας τουριστών που αμαύρωναν την εικόνα των Μαλίων. Έχουν γίνει δράσεις από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο δυσφήμισης της περιοχής σας? Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, δεν έχουν εξαλείψει τα φαινόμενα, διότι απευθυνόμαστε σε μικρές ηλικίες και η νεολαία, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί πάντα αυτά τα προβλήματα. Έχει γίνει βελτίωση, αλλά όχι αυτή που θα έπρεπε. Ποιες είναι οι βασικές εξαγγελίες του συνδυασμού σας που σας διαφοροποιούν από τους άλλους συνδυασμούς? Εμείς πάνω απ' όλα θα ρίξουμε το βάρος στον άνθρωπο. Η ποιότητα ζωής του ανθρώπου πάνω απ' όλα, η ασφάλεια του ανθρώπου και σε πολλά πράγματα τα οποία έχουν παραλυθεί πρώτον. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 26.700 πληθυσμό και εποπτεύεται μόνο από την αστυνομία με 25 ανθρώπους. Φαντάζεστε ότι ανά 1.000 άτομα είναι ένας αστυνομικός. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει ασφάλεια στον πολίτη. Εκεί θα κάνουμε σοβαρές παρεμβάσεις στη φυσική ηγεσία, ούτως ώστε να βελτιωθούν αυτά τα πράγματα, διότι έχουμε μεγάλη παραβατικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια τα οποία χτυπιούνται και τα μαθαίνετε κάθε μέρα στο δελτίο σας, ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη παραβατικότητα. Όσον αφορά το νερό, σας λέω μόνο ότι η περιοχή η οποία είμαι και κάτοικος, Βαθιανός Κάμπος, κάτω Βάθια, Ανώπολη, Κοτσίνη, Χάνη, δυστυχώς δεν έχει άδρευση. Το μόνο κομμάτι που δεν υπάρχει άδρευση και το οποίο είναι ένα αγαθό πολύτιμο που υστερείται ο πολίτης της περιοχής αυτής που σας λέω. Όπως καταλαβαίνετε, χρειάζονται να γίνουν κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά την ίδρυση, δεξαμενές, όσον αφορά τα αθλητικά.
Μιλάμε σήμερα γήπεδα τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα, της Ιαννόπολης είχε βγει μια κατηγορία και δυστυχώς ερχόταν και ντρεπότανε που ερχόταν στην Α2 κατηγορία να παίξουν σε ένα ξερό γήπεδο τη σημερινή εποχή. Κύριε Μαυροφοράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.